οι ροές το 2020 είναι αισθητά μειωμένες, ειδικά το καλοκαίρι που συνήθως είχαμε αυξημένες ροές, η μείωση υπερβαίνει το 90%. Ως αποτέλεσμα εδώ στις Σέρρες σήμερα κλείνουμε δύο ξενοδοχειακές δομές οι οποίες χρησιμοποιόντουσαν για τη φιλοξενία ετούντων άσυλων, αποσυμφορούμε τα νησιά, αποσυμφορούμε και τις δομές υπηρετικής Ελλάδος, καθώς χάρη στην επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, χάρη στην επανέναξη των απελάσεων όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, μειώνουμε την πίεση στις τοπικές κοινωνίες. Εδώ στις Σέρρες στόχος μας είναι η δομή να μετατραπεί σε ελεγχόμενη, όπως όλες οι δομές της υπηρετικής Ελλάδος, δίνοντας ένα αίσθημα ασφάλειας και στους ωφελούμενους και στις τοπικές κοινωνίες. Να σας πω ότι η Μόρια είχε 20.000 άτομα τον Ιανουάριο, είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αποσυμφόρηση. Σήμερα έχουμε 12.600 διαμένοντες. Τα 2.000 τεστ που κάνει η ΟΔΗ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, πρωτοφανές νούμερο, το οποίο δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Θέλω να ελπίζω ότι είναι περιορισμένη η επίπτωση του ενός κρούσματος που υπήρχε και όποτε υπάρχουν συμπτώματα, φυσικά ελέγχονται σε όλες τις δομές. Μέχρι στιγμής θέλω να σας πω ότι έχουμε αποφύγει στην πρώτη φάση της πανδημίας, μέσα στο 2020, δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής που να συνδέεται με το μεταναστευτικό και τον κοροναϊό. Και η πολιτική προστασία κάνουν ελέγχους όπου απαιτείται. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό κρούσμα σε καμία δομή στην Ελλάδα. Θα μας δώσετε μια εικόνα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη. Στόχος μας εδώ πέρα είναι να επιταχύνουμε τη διαδικασία ασύλου ώστε να μπορεί να υπάρξει μια αποσυμφόρηση των δομών. Σε όλη την Ελλάδα ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των διαμένοντων χάρη στην επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, τις περιορισμένες ροές και τις απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Στόχος μας είναι να αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός των διαμένοντων στις Σέρρες. Σήμερα κλείσαμε δύο ξενοδοχεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για φιλοξενία ετούντων άσυλων. Θα κλείσουμε όλα τα 67 ξενοδοχεία που χρησιμοποιούμε στη χώρα εντός του 2020. Αυτό δείχνει ότι η προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου του μεταναστευτικού φέρνει αποτελέσματα τα οποία πλέον γίνονται ορατά στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτοί οι άνθρωποι που μέναν στα ξενοδοχεία, πού πηγαίνουν, Υπουργέ? Αυτοί που πάνε σε άλλες δομές που υπάρχουν, από τις κενές θέσεις που έχουν δημιουργηθεί, από αυτούς που είτε έχουν πάρει άσυλο, έχουν πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν επιστρέψει στις χώρες τους επειδή δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Δεν δημιουργούνται νέες δομές για αυτούς, μεταφέρονται σε υφιστάμενες θέσεις που υπάρχουν. Εδώ οι άνθρωποι που δικαιούνται άσυλο λένε ότι θα πρέπει να φύγουν από την δομή γιατί δεν πρέπει να μένουν εδώ. Διαμαρτύρονται λοιπόν, τι θα γίνει με αυτούς? Ψάχνουν να βρουν σπίτια, δεν μπορούν, δεν έχουν δουλειές για να ζήσουν. Κοιτάξτε, η χώρα μας δεν δίνει ισόβια δωρεάν φιλοξενία ούτε ισόβια σύνταξη στους ετούντες άσυλο. Όσοι έχουν πάρει άσυλο μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα έχουν τη στήριξη ενός ειδικού προγράμματος ενσωμάτωσης. Από εκεί και πέρα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους νόμους κατοίκους της χώρας. Πρέπει και οι ίδιοι να δουλέψουν όπως δουλεύουν όλοι για να μπορέσουν να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Έχουν όμως πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος, έχουν πρόσβαση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε περιπτώσεις που το δικαιούνται. Τους στηρίζουμε στο βαθμό που είναι εφικτό, χωρίς να κάνουμε ειδικές διακρίσεις. Το ταξιακό πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέρος που χρηματοδοτείται τώρα και από την Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα στήριξης στην έβρεση κατοικίας, επιδότηση ενοικίου για κάποιους μήνες και βοήθεια στο να βρουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ότι δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από μια άλλη χώρα εύκολα να προσαρμοστεί όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας, αυτό είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό προσπαθούμε με τη στήριξη διεθνών οργανισμών να παράσχουμε την απαραίτητη βοήθεια. Ανταποκρίνονται οι πρόσφυγες σε αυτό? Κάποιοι ανταποκρίνονται, κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο. Οι τοπικές κοινωνίες για την ενοικίαση των σπιτιών? Η πραγματικότητα είναι μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοικιάζουν σπίτια. Όπως ξέρετε, έχουμε και 25.000 κρεβάτια νοικιασμένα από ιδιώτες στο πρόγραμμα Εστία, το οποίο λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια υπό την αιγίδα των ΗΕ και από το καλοκαίρι φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Άλλους πρόσφυγες θα δούμε εδώ, άλλες δομές? Είμαστε σε μια φάση αποσυμφόρησης πλέον και όχι σε μια φάση δημιουργίας νέων δομών. Θεωρώ ότι όσο μπορούμε και θα συνεχίσουμε να μπορούμε να είμαστε ενεργοί στη φύλαξη των συνόρων, όσο μπορούμε και να είμαστε γρήγοροι στην έκδοση αποφάσεων ασύλου, μειώνεται η ανάγκη φιλοξενίας από τα νούμερα που είχαμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια άλλη λογική στο μεταναστευτικό. Κύριε Υπουργέ, για τη σημερινή σας επίσκεψη ενημερώθηκαν ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος από επίσημη πρόσκληση.
Ο στόχος μου είναι να δω τις δομές, θα πάω σχεδόν σε όλες τις δομές της Βορείου Ελλάδος και θα μείνω λίγο χρόνο σε κάθε δομή. Και γι' αυτό δεν βάλαμε επίσημες συναντήσεις, γιατί τότε δεν θα είχα τη δυνατότητα να δω τις δομές. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι αυτές τις δομές και είναι σημαντικό να έχω μια προσωπική εικόνα και να γνωρίσω κυρίως τους διοικητές που έχουν εγκατασταθεί στις δομές. Σας θυμίζω ότι μέχρι την άνοιξη του 2020 οι δομές φιλοξενίας δεν είχαν διοίκηση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακτήσει πλέον τον έλεγχο των δομών και έχουν έρθει υπό την αιγίδα της ελληνικής πολιτείας. Ήταν σημαντικό λοιπόν να παραμείνω σε μια συνάντηση εργασίας. Είμαι διαρκώς ανοιχτός και συναντάμε συστηματικά και στα ταξίδια μου και στην Αθήνα με τους εκλεγμένους του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο κλειδί πότε θα επισκεφτείτε? Σε κάθε νομό, από τη στιγμή πάω σε μια δομή, φαντάζομαι πολύ σύντομα θα μπορέσω να πάω και στο κλειδί. Το οποίο, όπως σας έχω πει, η συζήτηση είναι να μεταξελιχθεί σε κλειστό χώρο προκειμένου. Ξεκίνησαν εργασίες. Οι εργασίες. Τα κοντέινερ τοποθετούνται, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες περίφραξης και η δομή λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ.